Κεφαλαίων πρώτων. Η, κατά... η επίθεση των Γερμανών κατά της Κρήτης ήρχεσε την 19η Μαΐου 1941 επί της βορειοδυτικής κυρίως παραλίας της Νήσου με κέντρο το αεροδρόμιο του Μάλεμε διαλεξιπτοτιστικών ιδίως δυνάμεων. Επί της Κρήτης σημαντικός ελληνικός στρατός οργανωμένος δεν υπήρχε διότι οι άνδρες της Μεραρχίας Κρητών ευρισκομένης ιστοαλβανικών μέτωπων κατά την συνθηκολόγηση Είχαν αποκλειστεί στην υπηρετική Ελλάδα. Την άμυνα τη νήσου μέχρι τη καταλήψεώ τη διεξήγαγουν τα ολιγάριθμα ελληνικά και αγγλικά στρατεύματα όσα επρόφθασαν να διαπερεωθούν στην Κρήτη. Φυσικά εν τέλει οι Γερμανοί υπερίσχυσαν. Ο τακτικό ελληνικό και αγγλικό στρατό διαιλήθη και κατέφυγαν ει τη νήσου, αναμένον την ευκαιρία να διαφυγεί Αίγυπτον. Ενώ ο υπόλοιπο πληθυσμό επερήμενε με σαθρώου τυφεκισμού και λαιλασία. Από το τέλο του μαιου μέχρι τον μέσον του Σεπτεμβρίου, οπότε μεσολαβήσει του τότε αντιπροέδρου τη κυβερνήσεω Αθηνών Λογοθετοπούλου, έδωθη αμνηστία η ζωή και η περιουσία των κατοίκων, του Νομοχανίων κυρίω, ή το ει την διάθεση του πρώτου Γερμανοστατιώτου. Πολλέ εκατοντάδε κριτών εξετελέστησαν, ομαδικό ή μεμονωμένο εντό των δικιών των, των κτημάτων των και καθοδών, ανεφάλι κατηγορία παραμόνων ότι οι συμπατριώτε των είχαν πολεμήσει κατά των ἀλεξιπτωτιστῶν. Το γεγονό εξάλλου ότι η τραγωδία του χωρίου Αλικιανό καθήν ετυφεκίστησαν 109 άνδρε με την κατηγορία αυτήν έλαβε χώραν την 1η Αυγούστου, δύο δηλαδή μετά την κατάληψη αποδεικνύει ότι αληθεύει η γνώμη καθήν εδόθη εκ των και παρά τα σα υποσχέσει η διαταγή των γερμανικών στρατών Κρήτη να εκδικηθεί την μεγάλη φθοράν των ἀλεξιπτωτιστῶν του. Σχεδόν δεν υπάρχει συνοικισμό των ὁμουχανίων, που να μην θρυνεί νεκρού εκτελεστέντα κατά την φοβεράν εκείνη περίοδο ή και να μην έχει και άλλα καταστροφά πόσα ακριβώς είναι τα θύματα, είναι αδύνατον επί του παρόντος να γνωρίζομεν. Περιοριζόμεθα λοιπόν να αναγράψομεν τα μάλλον δοκιμασθέντα χωρία αναφέροντες εδώ και εκεί χαρακτηριστικάς λεπτομερίας. Γαλατάς Χανίων Μόλις οι Γερμανοί κατέλαβαν το χωρίον την 26η Μαΐου, ήρχισαν φωνεύοντες τους εις τα καταφύγια κρυπτωμένους γέροντες και γυναίκας. Ούτω εφώνευσαν εννέα Μεταξύ των οποίων τον Ιωάννη Κοκολάκιν, 80 ετών, και τα γυναίκα Τζινάκη και Άννα Πατεράκη. Ο Σπυρίδων Χρυσουλάκη, τραυματιστή από σφαίραν πολυβόλου, προσέφηγεν ει των Γερμανών στρατιωτικών ιατρών, τη του έκαμεν ένεσιν. Με το λίγα ώρα ο τραυματία απέθανε με φοβερού πόνου, προφανώ τη λυτυρία τη. Συγχρόνω δίρπασαν τα όλου του χωρίου ενδύματα, έπιπλα, ραδιόφωνα κτλ. Καθώ η γερμανική διοίκηση είχε δώσει ει κάθε στρατιώτη τη Κρήτη το δικαίωμα να στείλει εκ των λαφύρων ένδεμα ορισμένου βάρου ει την οικογένειά του. Ει του κατοίκου του χωρίου απειγόρευσαν την περισυλλογή των νεκρών Άγγλων και Ελλήνων στρατιωτών των πεσόντων ει τα Πέρυξ, κατά τα σμάχα τη καταλήψεω. Η άδεια εδόθη εννέα μήνα αφού τα πτώματα είχαν καταφαγωθεί από τους σκύλου και τα τσακάλια. Καστέλη Κισάμου Κατά τα σμάχα τη καταλήψεω, είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι 13 αλεξιπλωτιστέ, του οποίου ο λαό σε σεβάστη και περιποιήθη. Αυτοί όμω ευθύ, όσα απελευθερώθησαν από τα ειδικά των στρατεύματα, υπέδειξαν τυχαίω περί του δέκα κατοίκου τη πόλεω, ω πολεμήσαντε δίθεν κατά αυτών, γέροντα και αόπλου, οι οποίοι και τη φεκίστησαν πάρα αυτά. Ίστας 4 Ογδόου συνελήθη ο επίσκοπος Κισάμου Ευδόκιμος και φυλακίστη μετάλλων κατοίκων της πόλεως εις την Αγιάν, διότι δεν εδέχεται να παρουσιαστεί εις τας γερμανικάς αρχάς δηλώνει ποταγήν. Μετά πενήντα ημέρας φυλακίσεως, ο επίσκοπος εξορίστη εις τας Αθήνας, όπου παρέμεινε υπό μέχρι τη των Γερμανών. Εν τω μεταξύ, εις το καστέλι διήρπασαν νοικίας, επιρπόλησαν εργοστάσια. Εγκατασταθέντες δε εις το και την επισκοπήν έκαυσαν τα υπηρεσιακά βιβλία του γυμνασίου, τα έπιπλα και τα θρανία του. Εκ των τριακοσίων απέμειναν μόνον 72 θρανία και εσύλισαν την επισκοπήν, διασκορπίσαντες το αρχείον τη και λαιλατίσαντες την βιβλιοθήκη τη. Χαρακτηριστικόν της, της διαγωγή των είναι ότι αποπάτησαν Επί των σωρών των εγγράφων τη επισκοπής, όπω και εντό και των λαϊλατουμένων οικειών του Καστελείου και των άλλων χωρίων. Το αστείο αυτό τα το είδομεν συχνά και σε επαναλαμβανόμενων. Ι στον Ραπανιάν, μόλι τον κατέλαβαν, συνέλαβαν του άμαχους άνδρας που είχαν μείνει εκεί, εστήριξαν επί των όμοντων τα οπλοπολιβόλα και ήρχισαν να φωνάζουν στου πέριξ του χωριού ενόπλου να έλθουν να παραδοθούν, χωρίς να φοβούνται ότι θα πάθουν. Με την απάτη αυτήν κατόρθωσαν να φωνεύσουν 23, ενώ οι άλλοι δεν ετόλμουν να τους πυροβολήσουν, φοβούμενοι ότι θα σκότωναν τους ειδικού των ανθρώπους. Η ταφή των 23 Ελλήνων επετράπη μόλις μετά τα τρεις μήνας. Έπειτα, αφού έκαυσαν περί τας δέκα οι εγκαρεβωμένοι άνδρες υποχρεώθησαν να μεταφέρουν επί των, νόμων των όλους τους πέριξ φωνευθέντας κατά τας μάχας των προηγουμένων ημερών από Γερμανούς μέχρι Καστελίου. Διανατρέχουν ταχύτερα, τους πυροβολούν εις τα πόδια, τραυματίσαντες και έναν εξ αυτών. Εις το Κακόπετρος, το οποίο επρόκειτο με τα τρία έτη να πληρώσει ακόμα βαρύτερα την μανία των κατακτητών, οι Γερμανοί τον Μάιο του 1941 καταλαβώντες το χωρίον εφώνευσαν έξι γυναίκας και εν βρέφος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η γραία Αγγελική σύζυγος Αντωνίου Λουφαρδάκη, ο Γδοϊκοντούτης, τη και αυτού κατά το 1944, εκόρε η Ιωάννα και Ελευθερία και η μονοετής εγγονή της. Εκ των έξι αυτών γυναικών, τὰς οποία οι Γερμανοί ἔβρων παρά τη βρύση του χωρίου, επέζησε μία μόνον. Μαλανδράκη, ονόματι, με επτά πληγά, και της οποίας ο 16 ιός, Μιχαήλ εφωνεύθη συγχρόνως υπό των Γερμανών. Δια την ομοιαν και χειροτέραν τύχην του εταίρου ιού της, θα ομιλήσω μεν κατοτέρο. Τας μεγαλύτερας όμως καταστροφάς υπέστη κατά την περίοδο αυτήν η κομμόπολης του Σελήνου Κάντανος. Οι Γερμανοί εξεδικήθησαν σκληρός την στεναράν άμυναν των κατοίκων. Την αντίσταση είχε οργανώσει ο αντισυνταγματάρχης Σιραδάκης. Η συνέλευση των Σεληνιωτών εν Καντάνο την 22 Μαΐου απεφασίστη να πολεμήσουν. Ντροπή να περάσουν το φαράγγι μας απολέμιστοι. Θα πολεμήσουμε και ας χαθεί η Κάντανος. Πραγματικός, βοηθούμενοι και από άλλους Σεληνιώτες, επολέμησαν και στο φαράγγι, διού διέρχεται η εκχανίων αμαξιτός άνδρες, γέροντες, ιερείς, γυναίκες και παιδιά, με εμπροστογενή όπλα, γκράδες, πελέκει και ό,τι άλλο είχαν πρόχειρον κατά των Γερμανών. Επιτιθεμένων από αεροπλάνων και διαπεζικών δυνάμεων, οπλισμένων με όλμους και οπλοπολιβόλα. Όταν εξυντλήθησαν τα πολεμοφόδια των αμυνωμένων, οι Γερμανοί κατόρθωσαν να καταλάβουν την δεσπόζουσαν τη κοιλάδο τη Σκανδάνου θέση βάρδια οπόθεν ήρχισαν να κανονιοβολούν το χωρίον. Η μάχη συνεχίζεται εντός των ελαιώνων και όταν οι Έλληνες εναγκάστησαν να υποχωρήσουν εις τα πέριξη ψώματα, οι Γερμανοί εισελθόντες εις το χωρίον, 25 Πέμπτου, ήρχισαν να το πυρπολούν. Μεταξύ άλλων έκαψαν το γραφείο της κοινότητο, το δικαστικών μέγαρον, το σχολείων, το υποθηκοφυλακίων και το αγορανομίων. Καταλαβώντα το κέντρο του ερήμου χωρίου, διότι και οι γυναίκες είχαν φύγει, ειδοποίησαν τους εις τα πέριξ διασκορπισμένους κατοίκους να επιστρέψουν, διότι άλλος θα εκαίοντο εκείετον. Εν τω μεταξύ όσους τυχόν ανεκάλυπτον εις τους πέριξ αγρούς και κήπους. Όταν παρουσιάστησαν εκ μέρους των καντανιωτών τρεις απεσταλμένοι, οι Γερμανοί τους συνέλαβαν, φωνεύσαντες με το λίγα ώρα τον ένα ονόματι Μαλανδράκι. Κατόπιν επροχώρησαν προς νότον, πυρπολούντε, φωνεύοντες και καταστρέφοντες ό,τι συνήντων καθοδόν. Ούτω διελθώντα τα χωρία Πλεμενιανά, Καλιθέα και Κάλαμο έφτασαν ει την Παλαιόχωραν, 26 Πέμπτου. Εκεί διήρπασαν τα καταστήματα, έσφαξαν ζώα, τας δε κεφαλάστων απέριψαν μέσα εις σεντούκια λεηλατουμένων οικειών, αποπατούνται συγχρόνως μέσα εις αυτά, εις τηγάνια, σουπιέρες, βαλίτσες, συνδόνια κτλ. Εις τας τρεις έκτου επανελθόντες εις την κάντανον, αφού εφώνευσαν όσους ἔβρων εις τα σπίτια των, ανέγνωσαν την διαταγήν του στρατιωτικού διοικητού του Κρήτης, δια της ότι η Κάντανος θα καταστραφεί. Οι δεκατοικοί θα εξοντωθούν. Πραγματικώς με τα γενικήν λαιλασίαν, όλε οι οικίοι του χωρίου εκάησαν ή ανετινάχθησαν διαδυναμίτητος. Τα γυναικόπαιδα εξεδιώχθησαν με τον σκληρότερον τρόπον. Ούτως επέταξαν έξω την σύζυγον του Εμμανουήλ Κατσιγαράκη, είκοσι μόλις ωρών λεχό, μετά του νεογνού της, χωρίς να της επιτρέψουν να λάβει ουδές και πάσματα. Επίσης, των εξοξέων ρευματισμών πάσχοντα εν δεκαετή Ιάκουβον Βακάκιν. στην την συνοικίαν ἀγακιανά, η ογδοντακοντού της Μαρία Χατζημαθιουδάκη, βλέπουσα την οικία της να καταστρέφεται, ελιποθύμησεν. Ε... Οι Γερμανοί την έριψαν εις όπου εκάει ζώσα. Την ιδίαν τύχην έβρεν η ομίλη κόστης, Παρασκευή Παπαδομανουλάκη. Εν συνόλου εφωνεύθησαν κατά τα σημέρα αυτά 23 καντανιώτε, μεταξύ των οποίων ο υπερεκατοντούτη Αρχάκη, ο Γιωργιλάκη, 85 ετών, ο ανάπηρο Καλογριδάκης, 65 ετών, ο ημίτυφλο Ηλίας Κροκίδης, 70 ετών, ο Ιωάννη Μαρνελάκη, 65 ετών, ο Πρωτοπαπαδάκης 70 ετών, ο Καλαϊτσαντουνάκης 60 ετών, ο Κουτεκάκης 60 ετών, του οποίου μετά των τυφεκισμών απέκοψαν το δάκτυλον διαναποσπασουν να αποσπάσουν των χρυσούν δακτυλίων. Παραλλήλως συνέλαβαν γέροντας γυναίκας και παιδιά τους οποίους δεμένους και αλυσωμένους υπεχρέωσαν να μεταφέρουν πυρομαχικά μέχρι της παλαιοχώρας. Οι στην του χωρίου έστησαν μίαν πρόχειρον επιγραφήν δι' να το μέρος όπου άλλοτε έκει το ικάνδανος. Αργότερον την αντικατέστησαν με άλλην, με τριοπαθεστέραν και τέλος με ακόμη με τριοπαθεστέραν. Εννοείται ότι το λεγόμενον ότι οι Γερμανοί στρατιώτε εδωλοφονήθησαν εκ των όπισθεν αποτελεί τερατώδες ψεύδος, μόνον σκοπόν έχουν την συγκάλυψη των ιδίων εγκλημάτων. Η είσοδος στην την Κάντανον απειγορεύθη ἐπιπεινῆ αμέσου τυφεκισμού φεκισμού εις πάντα Ελλήνα. Οι κάτοικοι επί εν και η μισή έτος παρέμενον εις τα Πέριξ και όταν διήρχον το Γερμανοί διότι η μόνιμος φρουράτων ευρίσκετο εις την παλαιό χώραν ειδοποιούντο και έφευγον. Εν τω μεταξύ απεφασίστη η περιοχή τη Καντάνου να καλλιεργηθεί δια λογαριασμών του Ράιχ. Και ναι μεν τούτο δεν κατορθώθη χάρη εις τας πατριωτικάς ενεργείας του γεωπόνου φραγκάκι εξαπατήσαντος αυτούς, πάντως όμως το μόνιμον μίσος του κατακτητού κατά του ατυχού σχωρίου καταδεικνύει η κάτωθη διαταγή εκδοθήσα με τα 17 όλους μήνας. Χανιά 9.11.1942 Ενδεκάτου 1942 Στρατιωτική Διοίκηση Κρήτη, Διεύθυνση Εσωτερικών. Περί τη καλλιεργία τη Καντάνου. Ω αντίπεινα δια των φόνων 45 Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφη τέλο Μαΐου του 1941 το χωρίον Κάντανο. Συγχρόνω, απειγορεύθη η επικοδόμηση στάφτη. Η διαταγή αυτή παραμένει ισχύουσα το κέντρο του χωρίου ή το σύγκροτημα ικιών, το οποίο ευρίσκεται επί της οδού χανίων παλαιοχώρας, ως και στα του χωρίου, εις ας ευρίσκονται δύο ελοτριβία, δεν επιτρέπεται να ανοικοδομηθούν. Μάλιστα πρέπει να φροντίσετε, ώστε το μέρος εκείνο του χωρίου δεόν όπως κατεδαφιστεί. Αυτό τι ούτω επιβάλλεται και διαλόγους ασφαλείας, τα δε υλικά να χρησιμοποιηθούν αλλού. Συγχρόνω, ει τα 2 Ιουνίου, διαδραματίζεται η τραγωδία των χωριών Κυρτομάδου και Αλικιανό. Ο Κυρτομάδο μικρών χωρίων τη Κυδονία, αποτελούμενον από 35 οικογένειε, είχε πολεμήσει και αυτό κατά των αλεξιπτοτιστών με 10 άντρα. Οι Γερμανοί εισελθόντε κατέστρεψαν με χειροβομβίδα πέντε οικίε και ήρχισαν καθημερινώς να λαιλατούν τα σλιπά, αγκαρεύοντα και βασανίζοντες του κατοίκου. Ει τα δύο έκτου εκύκλωσαν το χωρίον από βαθία νυχτό, ήνιξαν βιαίω τα στήρα των οικειών και διαλακτισμάτων συνεκέντρωσαν του κατοίκου όλου ει την τοποθεσία λεπίδε. Ανεγνώστη τότε διαταγή, καθήν το ένα τρίτο των νέων ανδρών θα εξετελείτο. Εκ των 21 Τιούτον, εξέλεξαν επτά, μεταξύ των οποίων τους αδελφούς Εμμανουήλ, Βασίλειον και Ιωάννην Διγαλάκιν. Ακολούθως ελίστευσαν τους μελοθανάτους και χωρίς καμία ανάκριση τους εξετέλεσαν γονιπετής ενώπιον του συγκεντρωθέντος πλήθους, όπισθεν του οποίου είχε εις μικράν απόσταση στηθεί πολυβόλων έτοιμων προσδράσιν αφού φωτογράφησαν τα πτώματα, εγκάρευσαν συγχωριανούς τον και τους έθαψαν επί τόπου αμέσως. Η διγαλάκη, επειδή εθρύνει τους προαυτής εκτελεσθέντας τρεις αδελφούς της, εδάρι και ελακτίστη, όπως εκακοποιήθη και ο εκ των επτά εκτελεσθέντων Θεόφιλος Σαρτζετάκης κατά την σύλληψή του, διότι είχε φωνάξει «Αχ, παιδιά μου». Το μαρτύριο όμω του ατυχού χωρίου δεν είχε τελειώσει ακόμη. Καθώ οι κάτοικοι οδηγούντο το ο πίσω ει τα κατέφθασαν ει Γερμανό και διέταξε να συλληφθούν όλοι οι παρόντε άντρε. Δεκαέξι εν όλο, δια του διερμηνέω του και ανακοίνωσαν ότι η εκτέλεση των επτά έγινε διότι ευρέθησαν τάχα εκεί οι οι κροτηριασμένα πτώματα λεξιπτοτιστών. Έπειτα, γελών, προσέθεσαν ότι οι υπόλοιποι άντρε θα εκρατούν το ως όμοιροι. Καθώς όμως τα γυναικόπαιδα επέστρεφον εις την οικία των, νέοι πυροβολισμοί οικούστησαν. Οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει και τους υπολείπους. Υπεχρέωσαν δε δύο ατυχή αγόρια να τους θάψουν. Φυσικά, ελεηλάτησαν έπειτα, τα οικίας ότι πολύτιμον είχαν αφήσει από τα προηγουμένα ημέρα. Σήμερα ο κυρτομάδο κατοικείται σχεδόν μόνο από γυναίκα και παιδιά. Ει το χωριον Ναλικιανό, οι Γερμανοί είχαν τη ει τα 24 Πέμπτου εξ άνδρα πρώτου κεντρικού καφενείου άνευ διαδικασία. Ει τα 2 Έκτου προέβησαν ει την εκτέλεση 42 ανδρών εντό του περιβόλου τη Εκκλησία και ενώπιον τὸν υποχρεωτικώ συγκεντρωμένων εκεί γυναικών, ω αντίπεινα δια του ει την περιοχή αυτήν κατά την εισβολή φωνευθέντα αλεξιπτωτιστά. Οι μελοθάνατοι υπεχρεώθησαν να ανοίξουν δια των ιδίων των χειρών των τάφων των. Οι Γερμανοί, αφού του αφήρεσαν τα χρήματα, τα δακτυλίδια και τα ορολόγια, του αναδέκα ει το χείλο του τάφου ρίπτοντε με θεκά στην τρυπήν πολυβόλου και μίαν χειροβομβίδα αντιχαριστική βολή. Πολλοί ετάφησαν ζώντε ακόμη, κατά την μαρτυρία δε πολλών αυτοπτών, καθώ ερήπτετο επ' αυτόν το χώμα, η γη ανεταράσετο κάτωθεν από του σπασμού τη αγωνία των ενού θαπτωμένων. Μεταξύ των τυφεκιστέντων ήτο και ο Βασίλειο Φραγκιαδάκη, τραυματία τη μάχη των περιβολιών Χανίων, εν στρατιωτική στολή εκτελεστής μετά του επίσης την στρατιωτική στολήν φέροντος γαλάνη, ως είχε μεταφέρει επί των νόμων των τραυματίαν συνάδελφών του από τα περιβόλια μέχρι του Αλικιανού. Ακολούθως οι Γερμανοί αφήρεσαν και από τους άλλους άνδρας του χωρίου τα ορολόγια κτλ. έκαυσαν την υποδιοίκηση τη χωροφυλακή και τα πεντηκίας και την τα την αυτή ημέραν εξετελέσθησαν περί τους 25 εις το Κοντομάρι, 12 εις την Αγιάν, 6 εις το Πατελάρι και μεμονωμένος εις άλλα χωρία. Την επομένη 3 Ιουνίου οι Γερμανοί συνέλαβαν όλους τους άνδρας του χωριού του Ακροτηριού, Στέρνες, και εξετέλεσαν άνευ διαδικασία 16 αυτών με την δικαιολογίαν, ένα ότι ευρέθη εις Γερμανός φωνευμένος εις την περιοχή του Ακροτηρίου, δύο, ότι έχουν συλληφθεί τρεις κάτοικοι του χωρίου κυκλοφορούντες εις απειγορευμένα ώρας της νυχτός και τρίτον, ότι οι κάτοικοι των στερνών έχουν αρνηθεί την προηγουμένη ημέραν να τους δώσουν όσας όρνηθας εζήτουν εκείνοι. Εις τα 20 Ιουνίου ετυφέκησαν ομαδικός εις τα περιβόλια των χανίων τριάντα τέσσερις εις των κατά την εισβολήν φωνευθέντων, άλλους τέσσερις δε μεμονωμένος. Την 1η Αυγούστου οι Γερμανοί συνέλαβαν εκ του Αλικιανού και των Πέριξ χωρίων Ρούματα, Πρασές, Ρουθούνη, Καρές, Φουρνές, Σχοινές, Κουφός και Βατόλακος, 108 άνδρας, τους οποίους εξετέλεσαν αυθημερών, στην παρά των Αλικιανών γέφυραν του ποταμού Κερίτη. Η κατηγορία ήταν πάλι ότι οι άνδρε των χωρίων αυτών είχαν πολεμήσει κατά την Ισβολή, μόνον ότι την φοράν αυτήν οι Γερμανοί εσκηνοθέτησαν και δίκην. Ενώπιον εκτάκτου στρατοδικιου απευθύνον ει του προσαγωμένου δύο-τρει ερωτήσει: Γιατί επολέμησε στην Ισβολή, ποιοι άλλοι επολέμησαν, έπειτα του υποχρέωσαν να υπογράψουν ένα σημείωμα γερμανικά γραμμένων που δεν εννοούσαν, πολλοί ήρνήθησαν να υπογράψουν και ακολούθως οδηγούντο εις τον τόπο της εκτελέσεως. Μεταξύ των τυφεκιστέντων ήταν ο ανάπηρος Νικόλαος Φριολάκης, ταγματάρχης εν τιμητική αποστατεία, τραυματίας της μάχης της Δοϊράνης, με ξύλινων πόδα, όπως και δύο άλλοι ανάπηροι. Χαρακτηριστικό της φιλοτιμίας των κριτικών είναι το ακόλουθο γεγονός. Ο Αντώνιος Κουμπάκης, ως της κατά την εισβολή, είχε φωνεύσει τρεις Γερμανούς αλεξιπτωτιστάς και κατόπιν καταφύγει βουνά, θεωρήσας εαυτόν υπέτειον του φόνου 34 συγχωριανών του, παρουσιάστη μόνος του εις τους Γερμανούς, κατήγγυλεν εαυτόν και ετυφεκίστη. Το χωρίον Φουρνές αριθμεί 55 τυφικισθέντας εν όλο, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκας. Εξ αυτών οι περισσότεροι εξετελέσθησαν εις του Αλικιανού, με την κατηγορίαν ότι υποθάλπουν Έλληνας και Άγγλους αντάρτας, συνέλαβαν εις τας δέκα δεπτέρου 44 όλους τους άνδρας, 173 εν όλο, και τους εφυλάκησαν εις την Αγιάν. Εξ αυτών ετυφεκίστησαν τρεις. 23 δε απεστάλησαν όμοιροι εις την Γερμανία και δεν επέστρεψε κανείς. Οι άλλοι απελήθησαν περιοδικώς. Εις το χωρίον Σχινές, οι εκτελεσθέντες κατά την περίοδο ταύτην ανέρχονται εις 39, εξών οι 33 εις την γέφυρα του Αλικιανού. Την 1η Αυγούστου 1941 οι Γερμανοί έκαυσαν και το χωρίον Ολοκληρώσανται στην καταστροφή του την δεκάτη του ιδίου μηνό, αφού πρώτα έδιωξαν τα γυναικόπαιδα, τα οποία μόλι με τα δύο μήνα, έλαβαν την άδεια να επιστρέψουν ει τα ερήπια. Ι στου συγγενεί των εκτελεσθέντων επεστράφησαν εταυτότητε και υπήλιτον. Τα δακτυλίδια, τα ορολόγια και τα χρήματα εκρατήθησαν υπό των Γερμανών. Ακολούθω εγκαρέφθησαν γέροντε και έφηβοι. Ήτινες έθαψαν τους νεκρούς εις τέσσερα στάφους ομαδικούς. Ο εκ της Αγγαρίας Νικόλαος Βατσάκης, επειδή κατά την ταφήν έκαμε νεμετών, ετυφεκίστη επιτόπου. Κατά την αυτήν ημέραν εκάει ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης. Επίσης ετυφεκίστη εις τους αγρούς, ο μαθητής του γυμνασίου Εμμανουήλ Βουραδάκης, διότι ηρνήθη να φανερώσει του συντρόφου του, μεθόν ζήτη να διαφύγει, και οι οποίοι κρυμμένοι επί δέντρου παρικολούθησαν την σκηνή και ήκουσαν την απάντηση του ηρωικού εφήβου. Οι δάσκαλοι μα μα έμαθαν να μην είμαστε προδότε. Επίση οι Γερμανοί διήρπασαν τα σοικεία όλα, παραλαβώντα με θεαυτόν ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, ζώα, τρόφιμα κτλ. Συγχρόνω ελίστευσαν το χωρίον φουρνέ και επιρπόλησαν το σχοινέ οι στα δύο ογδοού ελθόντε, ή τα μέσκλα, αφού έδωκαν τον λόγο τη στρατιωτική των τιμή, ότι δεν θα βλάψουν κανένα, αρκεί οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα τα των, συνεκέντρωσαν την επομένη όλου του κατοίκου παρά το σχολείο και ήρχισαν την ανάκριση κατά πόσων περιέθαλπων Άγγλου στρατιωτικού. Οι ανακρινόμενοι ειρνήθησαν φυσικά τούτο και περιέθαλπων κατά την εποχή εκείνη 70 περίπου Άγγλους. Όπως συρνήθησαν και το ότι οι επουσιάζοντες άνδρες ευρίσκονται αντάρτεοι στα βουνά, ισχυριζόμενοι ότι οι πολεμούντες εις την Αλβανία δεν έχουν ακόμη επιστρέψει. Οι Γερμανοί φυλάκισαν τότε όλους τους άνδρας εις Αγιάν, τυφεκίσαντε σε νέα εξ αυτών. Οι υπόλοιποι εσώθησαν κατόπιν της δοθήση αμνηστίας. Το χωρίο να αριθμεί περί τους 20 εν όλων νεκρούς και 38 εξορίστους εις την Γερμανία έξω να πέμειναν μόνον 10 εις την ζωή. Το μίσος των Γερμανών κατά των χωριών αυτών υπήρξαν ιδιαίτερον. Κατά την ιδίαν περίοδον εφώνευσαν άλλους τέσσερις, κατά Μάιο του 45 δύο. Κατέστρεφαν δε τους Ελαιώνας και τους Αμπελώνας, δι' να κάψουν τα ξύλα ή διανακάμουν λαχανόκηπου κάμουν λαχανόκηπους προς χρήσιν. Τέλος, εις τας 25 Μαΐου 1945, προκειμένου να καταστρέψουν τα πλησίον εκεί εναποθηκουμένα πυρομαχικά των, προτού παραδοθούν, υπεχρέωσαν επί τη φεκισμού τους κατοίκους του Αλικιανού να κλειστούν εντός των οικειών των. Ευτυχώς εκ της εκρήξεως ουδέν θυμές σημειώθη πλήθος όμως οικειών υπέστη σημαντικά ζημίας. Από εκρήξεις αποδικευμένων πυρομαχικών, ο λίγο πρώτης καταρρεύσεως των Γερμανών υπέστησαν ζημίας και άλλα χωρία, όπως παραδείγματο χάρη το Παραταχανιά Μουρνιές. Κατά την αυτήν περίοδο εφώνευσαν 17 εις τους λάκους της Κεδονίας, του ιατρού Ντουντουλάκη, εις εξ αυτών ο γυμνασιόπες Κωνσταντίνος Φεραρόλη, ευρεθεί νεκρό ει άθλιαν κατάσταση. Είχε υποστεί εξάρθρωση των άνω και κάτω άκρων, εξόριξη των οφθαλμών και εξαγωγή των σπλάχνων. Δώδεκα εφωνεύτησαν ει τον Ταβρονίτη, είκοσι εννέα ει την Παλαιόχωραν, είκοσι επτά ει την χώρα Σφακίων και άλλοι ανά τα διάφορα χωρία, εκτός. Τον Ιστιναγιάν αθρώω εκτελουμένων. Συστηματική το η προσπάθεια των Γερμανών προκειμένου να προβούν οι εκτελέσει, να καθησυχάζουν τους Έλληνας δίδοντα και τον λόγων τη τιμή των, ότι αν οι κάτοικοι μείνουν ή επανέλθουν η οικείε των, δεν έχουν τίποτε να πάθουν, διότι μπορούν έτσι να τους συλλαμβάνουν και να του εκτελούν ακοπότερον. Κατ' θα συναντήσουμε και άλλα παραδείγματα ανάλογον σύστημα ή το να απολύουν τους συλληφθέντας, δίθεν ότι είναι ελεύθεροι και έπειτα να τους πυροβολούν εκ των όπισθεν. Κατά αυτόν τον τρόπον εφώνευσαν η στα χωρία της Κισάμου πλακάλωνα και νοχιά τέσσερις, τον Πετράκη, τον Σταυρουλάκιν, τον Φαντρίδιν και τον Παπαντώνιν, μη επιτρέψαντες επί δώδεκα ημέρας την Ταφίτων και τράτους, τον Μαραγκάκιν φιλοξενήσαν αυτού. Η ρήπη του πολυβόλου του απέκοψε του καρπού αμφωτέρων των χειρών. Έμεινε δε τριάντα ώρα επί τόπου, χωρί να επιτρέψουν ει κανένα να περιποιηθεί την πληγή του. Στο φουρνέ, ο Γιάνναρη εφιλοξένησε δύο Γερμανού αξιωματικού. Το άλλο πρωί τον ετυφέκησαν. Στην Κάντανον, όταν την κατελάμβανον, εφώναζαν δήθεν ω Έλληνε, διότι πολλοί εξ αυτών εγνώριζαν θαυμάσια τα ελληνικά. Βρέ Γιάννη, εγώ είμαι, έλα. Οι άφηναν καταγή στα όπλα, εκρύπτοντο, και όταν οι Έλληνε επλησίαζαν, δια να τα αρπάσουν, του επιροβόλουν. Ομοίω εφώνευσαν ανεφλόγου των εφήβων Μαραγκάκιν ει την Κάντανον και τον Σταθάκιν ει τον Καλατάν. Μόλι ετελείωσεν η Αγκαρία που τους είχαν επιβάλει. Επίσης κατά την διάρκεια της εισβολής εφώνευσαν κατά μίαν αντεπίθεση των Άγγλων εις τον Γαλατάν τους Εχμαλώτους Κωνσταντούλιν και Ανδρουλάκιν. Εις τον Μπουκελάση παρά την Σούγιαν μια οικογένεια εκ δώδεκα μελών αποτελουμένη προχωρούσα με λευκήν σημαίαν δια να παραδοθεί επολιβολήθη υπό των Γερμανών. Τέσσερις εφωνεύθησαν επί τόπου. Οι άλλοι οδηγήθησαν δέσμοι στην παλαιόχωραν. Εξ αυτών ετυφεκίστη αργότερα ο δωδεκαετής ιός του Λάμπουρ Πετράκη. Κατά κανόνα, δια τα σωμαδικάς εκτελέσεις, εδιάλεγον τους νεότερους και ευρωστοτέρους άνδρας. Με πολύ ευχαρίστηση όμως, ετυφέκιζον και γέροντας και γυναίκας, όπου τυχόν του συνήντων, εις τους αγρούς ή εντός των λαιλατημένων οικειών. Εκ των αναφερθέντων ήδη παραδειγμάτων, σημειούμεν εδώ γυναίκα, φωνευθή σας υπό των Γερμανών κατά το διάστημα τούτο. Ιστο στο φουρνέ την Χαροντάκη 65 ετών και την Φράγκο Στεφανάκη. Ιστα στα Γρυμπλιανά την Εκατερίνη Ζερβουδάκη και άλλην μίαν ακόμα. Και ει την Αγιάν την Άννα Μαρκάκη εξ Χινέ. Αλλά και τον αναπήρων δεν εφίδοντο. Ούτω ετυφέκησαν μεταξύ άλλων τον Δερμιτζάκιν ανάπηρον του 1912 και επί πολλά έτη κατάκητον διαπολιβόλου επί της κλίνης του και πρώτων ομάτων της μητρός του και έπειτα έριψαν βενζίνη και τον έκαυσαν. Και στην χώρα των σφακίων των παπαδάκιν ανάπηρων εκ κρυοπαγημάτων. Άλλα όμοια παραδείγματα είδε ανωτέρο. Θα απαντήσουμε εν εξάλλου και πολλά άλλα εις τα επόμενα κεφάλαια. Κατά την περίοδον αυτήν κατεστράφησαν ολοσχερό ο Σίδωμεν, οι Κάντανο και ο Σχοινέ, ενώ άλλα χωρία, Αλικιανό, Αγιά, Δραπανιά, Κακόπετρο, Φλόρια, Πλεμενιανά, κυρτομάδου, ανετινάχθησαν ή εκάησαν μόνον εν μέρη. Ούτω παραδείγματο χάριν με την πρόφαση ότι ευρίσκοντο αποκομμένα σύρματα τηλεγραφικά και άλλα, επέβαλον εις την κοινότητα γαλατά χανίων κατά καιρού ω πρόστιμον, την παράδοση μεγάλη ποσότητα ελαίου, προβάτων και ορνήθων. Την 1η Οκτωβρίου 1943 έγινε εξόρμηση των Γερμανών προ την κοινότητα τη Σούγια του νομού Χανίων, ει την νότιον παραλία τη νήσου, ανατολικό τη παλαιοχώρα. Ο λόγο τη εξορμήσεω ήταν ότι επί των ορεινών αυτών χωρίων είχε την έδραν τη η Αγγλική κατασκοπία. Τα χωριά της κοινότητος Σούγιας, Κουστογέρακο, Μονή και Λιβαδάς εβομβαρδίστησαν εξ αεροπλάνου. Συγχρόνως δε πεζικό στρατός απέκοψε πάσαν δυνατότητα διαφυγής των κατοίκων προς τα λευκά όρη. Όσους συνήντων καθοδόν τους εξετέλουν όπως πάντοτε. Ούτω εις την περιφέρεια της Καντάνου εφώνευσαν την Αμαλίαν Τσούρη 14 ετών και τους Αντώνιον Πατεράκιν 70 ετών, Νικόλων Πατεράκιν και Πέτρων Τζατζιμάκιν, καθώς έβοσκον τα ποιμνιά των. Οι Γερμανοί συλλαβώντα τα γυναικόπαιδα των χωρίων Λιβαδά και Τεμένια, τα μετέφερον εις τα σφυλακά τη Αγιά, του δε Κουστογέρακου, αφού τα έστεισαν εις την γραμμή εντός του περιβόλου της Εκκλησίας, ήρχισαν να τα εκτελούν διαπολιβόλου. Η αντάρτε είχαν αποφασίσει να μην προσβάλλουν τους Γερμανούς για να μην καταστραφούν τα χωριά των. Όταν όμως οι παρακολουθούντες από τα πέριξη ψώματα τα σκηνήσεις του εχθρού φρουροί των ανταρτών τα γυναίκα των να πίπτουν υπό τα σφαίρα του πολυβόλου επετέθησαν αμέσω κατά αυτών. και ήσαν καταρχάς οκτώ μόνον εναντί 120 φωνεύουν τον πολυβολιστήν εκτελεστήν και απελευθερώνουν τα γυναικόπαιδα. Οι Γερμανοί ετράπησαν εις φυγήν, αφήσαντες και ικανούς νεκρούς και τραυματίας επιτόπου. Έξ από τα γυναικόπεδα όμως, η ήδη εκτελεστεί δια της πρώτης ρηπής του πολυβόλου. Η χρυσή χείρα Ιωάννο Αναστασάκη, η χαρίκλια Μυριζάκη, η ειρήνη Μυριζάκη, η σύζυγος του επαμεινώντα πατεράκι μετά της διαιτούς θυγατρός τη της και η Μελάκη δεκατεσάρων ετών. Μετά δύο ημέρας, οι Γερμανοί κατορθώνουν νά ανακαταλάβουν το χωρίον, εντελώς έρημον πλέον, το λαιλατούν και το ανατινάζουν δια δυναμίτιδος, όπως και τα χωρία Λιβαδάς και Μονή. Εις την Μονήν την φρενοβλαβή χείραν Αναστασίου Λαμπουσάκη και τη τὸν των τυφλών εν κοντούτη Δημήτριον Σταβιανουσάκη μη δυνάμενον να εγερθεί και δι' αυτό υποχρεώσαντες την σύζυγόν του να τον υποβαστάζει κατά την εκτέλεσιν. Επίσης ετυφέκησαν την δεκαεπτά έτηδα κόρην του αντισυνταγματάρχου Χαραλάμπους Συριαδάκη. Κατά την αυτήν περίπου εποχήν ο αρχηγό κεντρικής Κρήτης Εμμανουήλ Μπαντουβά, πιεζόμενο ετράπη προ δυσμά, καταδιωκόμενο υπό πολυαρίθμων γερμανικών αποσπασμάτων. Συγκρουστή με ταυτόν παρά το χωριό Καλή Σικιά τη επαρχία Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνη και απαγκιστρωθή κατέφυγε στην την περιφέρεια Καλικρά του Σφακίων. Την 6η Οκτωβρίου 1943, δύναμη εκ πεντακοσίων περίπου Γερμανών εισήλθεν στον Καλικράτην ρίπτουσα σφοδρούς πυροβολισμούς προς εκφοβισμό των κατοίκων και παρεμπόδιση τη διαφυγής των. Παρά τ αυτά, το πλήστον των ανδρών κατόρθωσε να διαφύγει χάρις εις το ορεινόν και δασόδες της περιοχής. Οι υπολυφθέντες περί τους τριάντα άνδρες και τα γυναικόπαιδα συνελήθησαν και κρατήθησαν εις τόν της Εκκλησίας ενισχυθέντες οι Γερμανοί και δια της αφήξεως άλλου στρατού, ως και της περιβοή του ομάδος του Σούμπερτ, ήρχισαν να λαιλατούν τοῦ χωρίον και να ανακρίνουν τους κατοίκους, κατηγορούντες αυτούς επί συνεργασία μετά του Μπαντουβά. Έπειτα, εκμανέντες δια την διαφυγήν τούτου, εφώνευσαν πρώτον περί τους δέκα άνδρας βασάνων εντό οικία τους δε λοιπούς εις ή ει εντός των αυλών των οικειών του. Εν συνόλο εξετελέστησαν την 8η Οκτωβρίου 1943 29 άτομα μεταξύ των οποίων ο απόστρατος αξιωματικός χωροφυλακής Γιώργος Μανουσέλης μετά του ιού του Εμμανουήλ οι Μανούσος Βουγιούκαλος 70 ετών Μανούσος Μανουσέλης 60 ετών Μανούσος Μανουσέλης 62 ετών. Ρούσος Γανταδάκης 60 ετών. Εμμανουήλ Κωνσταντουδάκης 60 ετών. Επίσης εγυναίκες Ευαγγελία Χίρα Τσιβολεδάκη 65 ετών. Ζαμπία Παπαδοσύφου 50 ετών. Μαρία Χερετάκη 60 ετών. Και Εκατερίνη Γιανακάκη 30 ετών. Επίσης οι αδελφοί Αλέξανδρος, Νικόλαος, Εμμανουήλ και Μανούσος Βουγιούκαλος, ηλικίας από 20 μέχρι 32 ετών. Συγχρόνως με τα εκτελέσεις, ελεηλάτισαν και έπειτα επιρπόλησαν τον Καλικράτην, εκ των οικειών εκάησαν περί τα 80. Εκ των γυναικών συνέλαβαν 20 πάσης ηλικίας, τα οποία εφυλάκησαν επί ένα μήνα εις την Αγιάν. Επειδή δε μετά ταύτα ένα τμήμα του στρατού οδεύον προς νότων ευλήθη υπό ομάδος ανταρτών, οι Γερμανοί συνέλαβαν άλλα τρεις γυναίκας εις το χωρίον Καλλικράτης. Τα σεφώνευσαν εντός οικίας και έπειτα ανετίναξαν αυτήν. Η περιοχή εκηρύχθη απειγορευμένη ζώνη, εγκατασταθέντος και μονίμου εκεί φυλακίου, τα δε γυναικόπαιδα διεσπάρισαν στα βουνά, τα δάση και τα γειτονικά χωρία. Ιστας 8 Πέμπτου 1944 κατεστράφη βομβαρδισθέν και πυρπολισθέν το χωρίον Σάμονα από Κορώνου. Εκ των 46 οικειών απέμειναν 7 μόνον. Επίσης κατεστράφη ο συνοικισμός Νοπίγια του νομού Χανίων. Εκ του νομού Χανίων κατά την περίοδον Τάφτην και χωρία κατεστράφησαν εξίσου πολλά και εκτελέσεις έλαβαν χώραν ομοίως πολυάριθμοι και απάνθρωποι. Την 15η Αυγούστου 1944 οι Γερμανοί εξόρμησαν προς τα Φλόρια, τη της Καντάνου, εξαφορμής ενός σαμποτάζ γενομένου την 9η Αυγούστου παρά το χωρίον, καθώς εκάησαν έξι γερμανικά αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι του χωρίου είχαν παρευθείς απομακρυνθεί φοβούμενοι και μόνον ολίγοι γέροντες απέμειναν οι Γερμανοί εξετέλεσαν τους 14 αυτούς γέροντας. Μεταξύ αυτών τον υπερευδομικοντούτην Ιωάννην Νταμουλάκιν μετά τις επίσης γυραιά συζύγου του Ελένης και τον επιέτη κατάκητον Κωνσταντίνον Πατελάκιν 65 ετών. υποχρεώσαντες σε αυτόν να ηγερθεί τις κλίνης του. Η οι 72 του χωριού διερπάγησαν και έπειτα εκανονιοβολήθησαν και επιρπολήθησαν. Εκάει και το σχολείο διαδευτέραν δευτέραν φοράν υπό των Γερμανών επισκευαστέν εις το μεταξύ. Δίαν ημέραν, την 15η Αυγούστου 1944 εξετελέστησαν 20 εις το παρακείμενων χωρίον Ρούματα. Μεταξύ άλλων, η Ελένη Δημητριάδου ερήφθη εις τας φλόγας και εκάει διότι οι Γερμανοί εζήτουν την κόρη τη και αυτή την ἀπέκρυψεν. Κατά τα τέλη Αυγούστου 1944, οι Γερμανοί έκαναν γενική εξόρμηση προ τα χωρία τη Κισάμου με την πρόφαση ότι περιθάλπουν Άγγλου και Αντάρτα. Την 28η Αυγούστου εισήλθαν ευνηδίω ει το Κακόπετρος, Κακόπετρο, το οποίο δεν είχε υποστεί ο και κατά την εισβολή και εφόνευσαν 25. Την εσ εντελώς ανυποψίαστη καθύπνου, καθύπνους. Ο δε πρόεδρος της κοινότητος ετυφεκίστη καθήν ώραν μετέβαινε να υποδεχθεί τους Γερμανούς. Εις τους την 28η Αυγούστου στο το χωριον Κακόπετρος ανήκουν οι τέσσερις ιοί του Κωνσταντίνου Δεσποτάκη, Εμμανουήλ, Σπύριδον, Τάσος και Χαράλαμπος. Οι Γερμανοί τους συνέλαβαν εντός της οικία των, βεβαίως ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτε, καθώς ήσαν τελείως ειρηνικοί και άοπλοι και τους εφώνευσαν εις απόσταση 50 βημάτων επί της αμαξιτής οδού. Έπειτα οι εκτελεστέ επανήλθουν στην οικία των θυμάτων, συγκομίζοντες όρνηθας, κουνέλια κτλ. Ήρπασαν και τα εικόσιτα ζώα του δεσποτάκι και υπεχρέωσαν την ατυχή σύζυγόν του να τους παρασκευάσει το φαγητόν. Παρέμειναν δε όλη την ημέραν εκεί, ευοχούμενοι και μόνον το βράδυ. Όταν έφυγαν, η δινήθη η ατυχής μητέρα να πλησιάσει τα σώματα των τεσσάρων αγοριών της, τα οποία οι Γερμανοί είχαν κρυμνήσει εντός της παρά την του Κωνσταντίνου Δεσποτάκη, εις το Κακόπετρος, είναι η Μαλανδράκη, η μόνη διασωθήσα από τα έξι γυναίκας που ετυφέκησαν οι Γερμανοί κατά τον Μάιο του 1941 και της οποίας ο Υιός Μιχαήλ είχε επίσης φωνευθεί τότε. Τώρα οι Γερμανοί ευρώντες τον δωδεκαετή ιών τη Αναστάσιων καθοδόν επιροβόλησαν τραυματίσαντες αυτόν εις την κοιλία. Ο τραυματίας συγκρατών δια της χειρός τα εκχυνόμενα σπλάχνα του εσύρθη μέχρι της οικίας του. Καθώς όμως η μητέρα του εζήτη να του περιποιηθεί προχείρο στην πληγή οι Γερμανοί ελθόντε, απεμάκρυναν αυτήν εφωτογράφησαν τον τραυματίαν και ακολούθως τον εφώνευσαν επί της κλίνης του. Εξάλλου ο Μιχαήλ Μαθιουδάκης εις το κακόπετρος, ανεβρέθη με τα οκτώ ημέρας νεκρός, φέρον έκδηλα ίχνη βασανισμού, μεταξύ αυτών του είχε αναφερεθεί το δέρμα από τα πέλματα. Κατά παρόμοιον τρόπον βασανίστη προτού φωνευθεί ο δεκαεπταετής Ευστράτιος Μαλανδράκης. Εκραυγέ του οικούοντο εις τα πέριξ, ενομίζαμε πως οι Γερμανοί έσφαζαν αρνή και αυτό ευέλαζε κατά την μαρτυρία πολλών κατοίκων. Ο Νικόλαος Γερολιμάκης εις το χωρίον Κακόπετρος επειδή ευρέθησαν επ' αυτού έγγραφα κατασκοπίας εδέθη εκ των ποδών όπισθεν αυτοκινήτου και εσύρθη ζών εις αρκετήν απόστασιν. Έπειτα απειχονίστη. Εκ των 180 οικειών του χωρίου κατεστράφησαν ε 68. Το σχολείο ελεηλατήθη, η δε του εκάει, όπως και τα στασίδια της εκκλησίας. Τέσσερα αυτοκίνητα μετέφεραν την Λίαν εκ των διαρπαγισών οικειών. Την ιδία ημέραν, 28 Αυγούστου 1944, η γειτονική Μαλάθυρος υπέστη μίαν από τα φοβερότερας καταστροφά τη περίοδου τη κατοχή. Περί τούς 800 Γερμανού εκύκλωσαν από βαθία πρωία των χωρίων, εφαρμόσαντε την συνήθη ει αυτού πονηρίαν. Να φερθούν καταρχά προσινό, βεβαιούντε ότι οι κάτοικοι δεν έχουν να πάθουν απολύτω τίποτε. Κατόπιν εκάλεσαν το Συμβούλιο τη Κοινότητα, τον Ιερέα και των διδάσκαλων και εζήτησαν από αυτούς να τους καταδώσουν τα ονόματα των συνεργαζομένων με τους Άγγλους αξιωματικούς της κατασκοπίας, των περιθαλπώντων αυτούς, των ανταρτών λοιπά. Φυσικά, εκείνοι ειρνήθησαν τα πάντα. Ο πρόεδρος της κοινότητος, Μιχαήλ Τζορτζάκης, εδάρει μέχρι σέματος. Ομοίως, ο Ιωάννης δια τον οποίο οι Γερμανοί είχαν πληροφορίας ότι το εκακοποιήθη τόσο πολύ, ώστε ύστερον οδηγούμενος εις τον τόπο της εκτελέσεως, εφέρετο υπό τον άλλον μελοθανάτων μη δυνάμενος να βαδίσει. Ακολούθως οι Γερμανοί δίρπασαν τα σόρνηθας, τα κουνέλια, τα αρνία και τα τρόφιμα των κατοίκων και έφαγαν και διεσκέδασαν. Επίσης ελεηλάτισαν τα οικίας, συναποκομίζοντες ότι τη έβρον εντός αυτών δακτυλίδια, ορολόγια, χρυσαφικά κτλ. Και ακόμη εφόρτωσαν επί 75 υποζυγίων ό,τι οι ενδύματα, έπιπλα κτλ. η δύνατο να μεταφερθεί. Έπειτα ανετίναξαν τα 70 οικεία του χωρίου, μαλάθυρο, του δε άντρα, 64 εν όλο, του οδήγησαν ει το παρακείμενο φαράγγι, όπου και του εξετέλεσαν. Δύο μόνον επέζησαν, τραυματισθέντες και προσποιηθέντες των νεκρών. Είσαι εξ αυτών ο Ιωάννης Καρτσονάκης αναφέρει ότι μετά την εκτέλεση οι Γερμανοί αφήρουν από τους νεκρούς τα δακτυλίδια αποκόπτοντες και τους δακτύλους όταν η εξαγωγή δεν είναι το ευχερής. Εκ των φωνευθέντων αναφέρομεν τον Δημήτριον Μπαμπουνάκιν μετά του 14 του Ιού του Μήνωος τῶν Στυλιανῶν Σιμαντιράκιν, 68 ετών, μετά των τριών ιών του, Μενελάου, Γεωργίου και Εμμανουήλ, αφήσαντα απροστατεύτους επτά γυναίκας, την σύζυγον, τας τέσσερις του και την σύζυγον του ἐνόσιου του μετά της θυγατρός της, νηπίου Επίσης, ετυφεκίστησαν οι κάτω γέροντες, Στυλιανό Ξενικάκης, 70 ετών. Γιώργιο Κανταλάκη, 65 ετών. Αντώνιο Δαμουλάκη, 73 ετών. Η οικογένεια Σκανταλάκη εξεκληρίστη από λέσασα επτά άνδρα. Ομοίω ή του Μπαμπουνάκη με ισάριθμα θύματα. Ομοίω ετυφεκίστησαν εκ τη κλίνιστων των ανεγερθέντων οι βαρέω ασθενούντε Μιχαήλ Μπαχαδάκη, και Γεώργιο Κουμάκη. Σήμεραν ει την Μαλάθυρον, επιζούν έξι μόνον άνδρε, τόν οποίον οι τέσσερι έτυχε την ημέρα εκείνη να ευρίσκονται ει τα χανιά. Συνεχίζοντα οι Γερμανοί την εξόρμησή των, έφτασαν ει το χωρίον Καλάθενε. Οι κάτοικοι ειδοποιηθέντε περί των συμβάντων ει την Μαλάθυρον κατέφυγαν όλοι καταρχά ει το Σιρικάρι και έπειτα μακρύτερα πλην 11 γερόντων και αναπήρων, τους οποίους ευρώντες η Γερμανία εντός του χωρίου, ετυφέκησαν 29 Αυγούστου. Κατόπιν επροχώρησαν και εφώνευσαν εννέα εις το Συρικάρι, επτά εις τα Τζουρουμανιά, όλος ο συνοικισμός αριθμεί δέκα οικογενείας, επτά εις την Ποταμίδα, δέκα εις την Λίμνην, 25 εις το Κουνένι, και μεμονωμένος από τα χωρία Άγιος Κυριάνης, Αερινός, Αμυγδαλοκεφάλι, Κεραμωτή, Παπαδιανά, Λουσακές κτλ. Η λίμνη και το κουνένι κατεστράφησαν εκ θεμελίων καέντα. Εις το κουνένι εκάησαν τότε και τρία μικρά παιδιά. Συγχρόνως εξετελέστησαν εν αγιά εννέα άνδρες καταγόμενοι εκ του τελευταίου χωρίου, και άλλοι τεινέ εκ των άλλων ω ἀντίπινον του φόνου γερμανού στρατιώτου εἰς θέση Στόμη παρά το Κούνενη, την 14η Αυγούστου. Ιστα χαιρετιανά, κυκλοθέντα ἐπίσης συνελήφθησαν όλοι οι άντρε. Τέσσερε ευρεθέντε κρυμμένοι ετυφεκίστησαν. Οι Γερμανοί σκότωναν τα ζώα καθοδών και ελεηλάτισαν το χωρίον, δε 40 εκ των ανδρών εις την Αγιάν, εξών εξετελέστησαν τρεις. Εις τους φυλακισμένους δεν επιτρέπεται να πίνουν νερό, εκτός από τα 50 δράμια, τα ημερησίως παρεχόμενα. Αν δε κανεί σε τόλμα να πλησιάσει στην βρύσιν, εδέρε το αγρίος. Εντός θαλάμου εκτάσεως 8 επί 8 μέτρων, διέμενον 288 φυλακισμένοι. Τον Νοέμβριο του 1944 οι Γερμανοί εξόρμησαν κατά των χωρίων Παναγιά, Λούλος, Άγιος Γεώργιος, Γερόλακος, Κάμπι, Αχλάδες και Αλετρουβάρη, τα οποία συνοπτικώς ονομάζονται χωρία των κεραμιών και κίνδε εις απόσταση 20 περίπου χιλιόμετρων νοτίως των Χανίων. Είχονται ιδιαίτερος υποφέρει κατά την διάρκεια της κατοχής από τα Σαγκαρίας, λόγω της γυτνιάσεως τον προς την πρωτεύουσα της νήσου. Ο σκοπός της εξορμήσεως ήταν να στερήσουν τους αντάρτας ή του την την τήν ζώνην μετά την σύμπτυξη των βάσεών του. Και προηγουμένως και δεί την 28η Σεπτεμβρίου 1944 είχαν δια των αυτών λόγων βομβαρδιστεί από των υψωμάτων του Γαλατά, της Μαλάξας και του κόκκινου χωρίου τα χωριά λούλο, αλετρουβάρι και αχλάδε. Εζημίε όμω ήσαν μικρέ και ταχαίω επεσκευάστησαν. Εκ του βομβαρδισμού είχαν φωνευθεί ολίγοι. Ένα ει το Λούλον και πέντε ει το Αλετρουβάρι. Ή στα 23 Νοεμβρίου οι Γερμανοί εβομβάρδισαν εκ νέου τα χωρία των κεραμιών και έπειτα πενθώντε συνεπλήρωσαν την καταστροφή διαπυρπολίσεω. Ούτω κατεστράφησαν τα χωρία Λούλος, 16 καταστραφεί σε οικίε εκ των 28. Αλετρουβάρι 16 εκ των 24. Αχλάδες 19 εκ των 24. Παναγία 30 εκ των 33. Άγιος Γεώργιος 24 εκ των 27. Κάμπι 28 οικίε και Λάκος. Η καταστροφή συνοδεύεται από φόνους και γενικήν λαιλασία όπως πάντοτε. Ούτο εκ του χωρίου Κοντόπουλα ἐφόνευσαν έξι άνδρες παρά των κλαδισών ποταμών και έναν τον Ιωάννην Δελάκιν εντός της οικίας του. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωρίου είχαν τραπεί σφυγήν και εσώθησαν. ἐκεῖ τον όμως ελεηλατήθησαν πλήρως. Ό,τι από τον ολουχισμό των κατοίκων δεν είναι το δυνατόν να συναπαγάγουν οι Γερμανοί το έριψαν εις το μέσον του δρόμου, επέρασαν από πάνω του τα τάγκς και το κατέστρεψαν. Επίσης, απεγύμνωσαν πλήρως τους πλουσίους κυπαρισσώνας του χωρίου, συναπαγάγοντες τους κορμούς επί δώδεκα φορτηγών αυτοκινήτων. Από την εκκλησία του χωρίου αφήρεσαν τα αργυρά κανδύλια και το αργυρούν επικάλυμα του Ευαγγελίου. Εις των συνοικισμών κατοχώρη, ανήκοντα στην Ιδίαν κοινότητα Κοντόπουλα, οι Γερμανοί εφώνευσαν τον Βασίλειον και τον Νικόλαον Καστρινάκιν. Κατόπιν δε, υπεχρέωσαν δύο άλλους, τον Ιωάννην Μαρμαριτσάκιν και τον Νικόλαον Πατεράκιν, να μεταφέρουν τα πτώματα επί των νόμων των εντός της οικίας. Κατόπιν επιροβόλησαν την οικίαν και εκάησαν και οι τέσσαρες. Ιστοκατοχώρη επιρπολήθησαν εν συνόλο τέσσερις οικίε και το σχολείο. Οι κάμποι είχαν υποστεί και άλλη επίθεση των Γερμανών προηγουμένως εις 8 Μαΐου 1944 κατά την πανήγυρη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ημέρα της καταστροφής του χωρίου Σαμονάς. Οι άνδρες των κάμπων συνελήφθησαν, 42 εν όλο, και ενεκλείστησαν στην την Αγιάν, αφού πρώτον εδάρισαν ανηλαιώς. Εξ αυτών οι 27 εχάθησαν από σταλέντες εις την Γερμανία. τον Λούλον, του οποίου οι κάτοικοι είχαν επίσης εγκαίρως απομακρυνθεί, επανελήφθη η γενική λαιλασία μετά των βομβαρδισμών και πρώτης πυρπολίσεως. Η εκκλησία εβομβαρδίστη επίσης όπως είχε βομβαρδιστεί και κατά τον Μάιον. Εις αλετρουβάρη αλετρουβάρι εφώνευσαν έναν νέον δεκαεξαετήν, Αντώνιον Ντουντουνάκιν ονόματι. Από την εκκλησία αναφέρεσαν το επάργυρον Ευαγγέλιον. Εις Παναγιά εφώνευσαν τρεις. Εξών ο γέρον Μιχαήλ Βενετάκης και ο τραυματίας Στυλιανός Τσακάκης εκάησαν εντός των οικειών των, ο μεν δεύτερος μη δυνηθείς να μετακινηθεί, ο δε πρώτος εμποδιστής τούτο υπό των Γερμανών. Η Άγιος Γεώργιος εκ του νομού Χανίων εκάησαν πέντε παρήλικες, η Ελένη Νικολάκη, 90 ετών, ο Δημήτριος Κατσανεβάκης, 70 ετών, η Μαρία Καλιτσουνάκη, 80 ετών, η Ζωή Κατσανεβάκη, 70 ετών και η Κυριακό Γαλανάκη, εξήντα Των τριών τελευταίων τα περίκαυστα λείψανα ευρέθησαν αργότερον εντός δωματίου της οικίας της Μαρίας Καλιτσουνάκη, όπου φαίνεται είχαν προσέλθει και εάλλε δύο γραίε. Το γεγονός ότι το δωμάτιον αυτό διεσώθη από την πυρκαγιάν, ενώ επί της υπεράνου αυτού κειμένης αποθήκης, απέκυντο σανός και άχυρα, αποδεικνύει ότι επί των ατυχών αυτών γυναικών ερήφθη επίτηδε έφλεκ των υγρών διανακαούν να καούν ζώσε. Η επωνόματη του Αγίου Γεωργίου Εκκλησία του χωριού εβομβαρδίστη επίσης και κατέρευσεν η αριστερά αυτής πλευρά.